το νέο πρόσωπο, το νέο αίμα, η νέα γυναίκα, όπως διαπιστώσατε το Πασόκ είχε πολλές γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Ας πούμε μια πολιτική ισότητα των φύλων. Και πιστεύω σε αυτό δει μία αμφιβολία το Πασόκ και καθιέρωσε την κοινωνική ισότητα. Και όχι μόνο, πρόκειται πάρα πολλά πράγματα. Συμφωνούμε, δεν μία αμφιβολία. Γι' αυτό και το ψήφισε ο ελληνικός λαός. Εδώ, εγώ στην ΚΟΠ που ήμουν, γνώρισα πολλές δραστήριες γυναίκες, όπως η Βακίνα, όπως η Κατερίνα, εδώ υποψήφια με πολύ καλές πρόπτικες. Γιατρός, επιστήμον. Ήταν τιμή μου για μένα να είμαι σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Χάρηκα ιδιαίτερα προσωπικά την όλη διαδικασία των εκλογών. Είναι μια δύσκολη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όσους πολιτεύονται, φαντάζομαι, γιατί θα θέλαμε όλοι να δώσουμε προοπτική με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα στον κόσμο και είμαστε στη δύσκολη θέση να πρέπει να πρεσβεύουμε απλά και μόνο τη σταθερότητα, αλλά σίγουρα απλά και μόνο αυτή η σταθερότητα στην κυβέρνηση, η διαδικασία της προοπτικής της διακυβέρνησης, της πραγματικής διακυβέρνησης στη χώρα, είναι αυτή που μπορεί να μας δώσει προοπτική αύριο. Ελπίζω λοιπόν όσοι στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν με θυμό, αυτή τη φορά να συναισθανθούν την ευθύνη τους και να προχωρήσουν σε μια πραγματική ψήφο ευθύνης, να ψηφίσουν, θα στηρίξω το ΠΑΣΟΚ φυσικά, αλλά να ψηφίσουν πραγματικά με νόηση και να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτή τη χώρα να κυβερνηθεί. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, κυκλοφορούν μύθοι και λένε ας βγει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν τον πόνους και να μπορέσουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία, έστω και με τον πόνους, θα βρεθούν με μια πολύ πολύ ισχυρή αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή η δύναμη που θα φέρει την ισορροπία. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η ισορροπία σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση της χώρας και να μην ξαναυπάρχει ακυβερνησία. Είδαμε όλες τις επιπτώσεις στην υγεία αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι ότι ως επιτοπλίστων είναι η ακυβερνησία και η παράταση της προεκλογικής περίοδου, αν θέλετε, που έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτή τη στιγμή παρακαλώ όλους να ψηφίσουν με πραγματική αίσθηση ευθύνης για αυτό που θα γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ. Συμπληρώνοντας αυτό που ήθελε να πει η Κατερίνα, καλούμε εδώ τους Πασόκους της ΚΟ και ιδιαίτερα καλούμε εκείνους οι οποίοι έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα από το Πασόκ στο παρελθόν να σταθούν δίπλα και κοντά στο Πασόκ και να το ενισχύσουν με την ψήφο τους αυτή την Κυριακή. Δεν εγκαταλείπουμε την πολιτική μας οικογένεια όταν περνάει κρίση. Αντιθέτως, στεκόμαστε κοντά της την ώρα της κρίσης. Την ώρα της κρίσης κρινόμαστε όλοι. Όταν όλα πάνε καλά, τότε όλοι είμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά στην ώρα της κρίσης αποκαλύπτουμε τον πραγματικό μας χαρακτήρα και τις πραγματικές πεπιθήσεις μας και τις πραγματικές αξίες ζωής που διαθέτουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.